Ξεκινώ, κύριε Πρόεδρε, με τη διάταξη για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθητών εκείνων που είτε ήταν επιβάτες, είτε έχασαν τα αδέρφια τους ή τους γονείς τους στο έγκλημα των Τεμπών, ένα έγκλημα βέβαια που έχει συνενόχους το κράτος και τις διαδοχικές του κυβερνήσεις. Μολονότι πρόκειται για παιδιά που βιώνουν το σοκ της απώλειας στις οικογένειές τους, με το νομοσχέδιο που συζητούμε δεν προβλέπεται καν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούν. Και αυτό λίγους μόνο μήνες μετά το δυστύχημα. Αυτό που προβλέπεται είναι να έχουν μια ενίσχυση της τάξης του 20% της βαθμολογίας τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αφού όμως πρώτα υπερπηδήσουν το εμπόδιο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που ύψωσε η κυβέρνηση. Το διαβάζεις αυτό και λες, είναι δυνατόν σε αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση, και δεν νομίζω ότι με ακούει αυτή τη στιγμή κανείς από την κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, το ελάχιστο που οφείλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση για τα παιδιά αυτά, απευθύνομαι στον Υπουργό, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αγένεια. Ολοκληρώστε, κύριε Βελή. Έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι το ελάχιστο που οφείλετε να κάνετε ως κυβέρνηση για τα παιδιά αυτά, για τα παιδιά που σημαδεύτηκαν από το δυστύχημα και σημαδεύτηκαν για όλη τους τη ζωή, είναι πρώτον να αφαιρέσετε, έστω και κατ' εξαίρεση ειδικά για αυτά, την πρόβλεψη για την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και κατόπιν να τα ενισχύσετε βαθμολογικά τουλάχιστον με ένα 30%. Σχετικά τώρα με την ψυχολογική υποστήριξη του άρθρου 64 των τραυματιών και όσων βιώνουν αυτό το μαρτύριο της απώλειας των δικών τους ανθρώπων. Η μέχρι τώρα πρακτική της κυβέρνησης είναι εξοργιστική και αυτήν ακριβώς έρχεται εδώ να νομοθετήσει. Δεν φτάνει που το πρόγραμμα αυτό για ανθρώπους με τόσα ψυχικά τραύματα έχει όριο, λέει, τις 10 συνεδρίες και μάλιστα όχι διαζώσεις, διαδικτυακές. Δεν φτάνει που οι άνθρωποι αυτοί, ενώ έχουν ανάγκη από μια διεπιστημονική υποστήριξη από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, τους προσφέρεται η δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με έναν ψυχολόγο. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι αυτό το κρίσιμο έργο της ψυχολογικής υποστήριξης αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων η κυβέρνηση το αναθέτει όχι στις κρατικές δομές, αλλά σε διάφορες ΜΚΟ και μάλιστα μέσα από απρόσωπες αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές συνδέσεις. Η λογική του κόστους ωφέλους λοιπόν παντού, ακόμα και στον ανθρώπινο πόνο. Πάμε λίγο τώρα στο άρθρο για το λιμάνι της Καβάλας. Πρόκειται βεβαίως για μια ρύθμιση προετοιμασμένη από τον οργανισμό Λιμένα Καβάλας, προκειμένου να αναδειχθεί ιδιώτης επενδυτής για την υποπαραχώρηση του λιμανιού. Σε ποιον όμως παραχωρείται αυτό το λιμάνι? Μα φυσικά σε αμερικάνικες εταιρείες εμπορικών αλλά και πολεμικών συμφερόντων που ωρέγονται τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης ως εκείνο το αριστερό και δεξιό παπούτσι, όπως λένε, για να περπατήσουν τα υπεριαλιστικά τους σχέδια. Στα άρθρα 75 και 76 για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, εδώ δεν υπάρχει ούτε λέξη για προσλήψεις εργαζομένων στον ΟΑΣΤ. Οι τελευταίες προσλήψεις ήταν πριν από 11 χρόνια, το 2012. Και παρά το ότι σήμερα αυτός έχει μόνο 1.450 εργαζόμενους από 2.500 που ήταν πριν 10 χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε οδηγούς και σε τεχνίτες, με ό,τι αυτό σημαίνει και σημαίνει πάρα πολλά για όλους εμάς που τυχαίνει να ανεβαίνουμε στα αστικά της Θεσσαλονίκης, σημαίνει πάρα πολλά αυτό για την ποιότητα της αστικής συγκοινωνίας, αλλά και για την ίδια την ασφάλεια των επιβατών. Αυτό που θεσμοθετείται τώρα και επίσημα είναι η ιδιωτικοποίηση του έργου των ελεγκτών των εισιτηρίων. Ενώ με το άρθρο 77 και προκειμένου να κατασκευαστεί ο τερματικός σταθμός του μετρό της Νέας Ελβετίας, να κατασκευαστεί, εμείς δεν λέμε να μην κατασκευαστεί, αλίμονο, αποχαρακτηρίζονται μεν χώροι προορισμένοι για σχολεία και πολιτισμό,
Αλλά αυτοί τέτοιοι χώροι δεν ορίζονται κάπου αλλού, δεν προβλέπονται κάπου αλλού, άρα χάνονται. Τώρα για το Μητρό απασχολουμένο στο πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Καλά, δεν γνωρίζετε εκεί εσείς στην κυβέρνηση ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν από την τέχνη τους, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά και επομένως με βάση το σύστημα Εργάνη δεν θα τους επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Μητρό Καλλιτεχνών? Φυσικά και το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι πολλοί επαγγελματίες καλλιτέχνες δεν μπορούν να ανοίξουν βιβλία στην εφορία? Δεν έχουν δηλαδή CAD ή έστω ενεργό CAD, γιατί η οικονομική τους δραστηριότητα είναι πάρα πολύ μικρή και αμείβονται με τίτλους κτήσεις? Φυσικά και το γνωρίζετε. Κι όμως αυτοί ακριβώς είναι που εξαιρούνται από το Μητρό. Για ποιους λοιπόν, ρωτάμε εμείς, θα λειτουργεί αυτό το Μητρό, όταν αποκλείονται από αυτό εκείνοι που περισσότερο από όλους χρειάζονται μέτρα εργασιακής στήριξης και προστασίας? Ενώ το άρθρο 106 στο όνομα της καταπολέμησης της αδύλωτης εργασίας στην ουσία έρχεται να εξυπηρετήσει και αυτό τους εργοδότες, αφού διαχωρίζοντας την εργασία στις πρόβες των ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών και μουσικών από την εργασία τους στις παραστάσεις, δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες να αμείβουν και να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους με ορομίσθιο και να τους απολύουν όποτε θέλουν, έτσι που να μην έχουν πλέον κανέναν απολύτως λόγο για να μην τους δηλώνουν. Δύο λόγια τέλος για την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Προβλέπονται εδώ τα απολύτως ελάχιστα για την ίδρυση αυτού του τμήματος. 8 μέλη ΔΕΠ που θα προσληφθούν στο μέλλον, ένας στη γραμματεία και καθόλου μα καθόλου ειδικό επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό. Και με την πικρή πείρα του Τμήματος Νοσηλευτικής που ιδρύθηκε εκεί πριν από χρόνια, όλοι γνωρίζουν πια στο Διδημότυχο και στον Εύρο ότι αν πραγματικά θέλουμε αυτό το τμήμα να λειτουργήσει, τότε πρέπει να χρηματοδοτηθεί γενναία, κύριε Υπουργέ, ώστε να λυθούν, να λύνονται προβλήματα υποδομών, διδασκόντων κλπ. Κλείνω με ένα σημαντικό ζήτημα που θίγεται στο νομοσχέδιο και λέγοντας ότι είναι προφανώς τεράστια η ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης για το ότι οι απόφοιτοι των σχολών ΑΕΗ πενταετούς φοίτησης, παρακαλώ, γεωπονίας, δασολογίας, ιχθυολογίας, που προέκυψαν από την κατάργηση των ΤΕΗ τη διετία 2018-19, δεν έχουν όλοι αυτοί, μέχρι στιγμής, δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Καθώς με βάση το Προεδρικό Διάταγμα του 2000, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο ΓΕΟΤΕ, στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, όπως έχουν οι παλαιότεροι απόφοιτοι. Θα μου πείτε, εδώ μηχανικοί του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που και αυτό προήλθε από την συνένωση των ΤΕΗ Αθηνών και Πειραιά, ακόμα και αυτοί να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα, και ας έχει η σχολή τους πιστοποιηθεί και αξιολογηθεί από την ανώτατη εθνική, παρακαλώ, αρχή αξιολόγησης, την ΕΘΑΕ. Κοροϊδεύετε τον κόσμο με λίγα λόγια. Η κυβέρνηση τώρα, κάτω και από την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων φοιτητών και διδασκόντων, προχώρησε σήμερα σε έναν ελιγμό, χωρίς όμως να ακουμπήσει τη ρίζα του προβλήματος. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ως ΚΚΕ ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα, το ξαναλέω, όλα, μα όλα τα τμήματα χωρίς καμία μα καμία εξαίρεση, και εδώ δεν συμβαίνει αυτό, εξακολουθούν να εξαιρούνται τμήματα, οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν εμπλέκει ούτε αναθέτει στην ΕΘΑΕ ή στα επιμελητήρια αρμοδιότητες παραχώρησης και πιστοποίησης επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων, τότε αυτή η ρύθμιση θα μας βρει σύμφωνους. Και αυτήν άλλωστε διεκδικούν και οι ίδιοι οι φοιτητές, γιατί για μας, για το ΚΚΕ, τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και όλη η γνώση, πρέπει να βρίσκονται και να κατοχυρώνονται μόνο μέσα στο πτυχίο. Να δηλαδή ένας ακόμα λόγος για να βγει ενισχυμένο όσο γίνεται περισσότερο το ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές. Ευχαριστώ.